Λοιπόν, κύριε Μητρόνα, θα σας πω κάτι για το θέμα. Λοιπόν, ναι, πάμε, δεν πειράζει. Θα τα πω δυνατά. Λοιπόν, ο χώρος όπου τα στελέχη του συνδυασμού μας θα συμπάρχουν δημιουργικά, σήμερα ανοίγει τις πόρτες. Με στόχο, οι συμπολίτες μας να μας ευσκεφτούν, να μας καταθέσουν απόψεις, καταθέσουν προτάσεις, προβληματισμούς, ώστε να συνδιαμορφώσουμε πτυχές του προγράμματος του συνδυασμού μας. Ένα πρόγραμμα που πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο και να υποστηρίζει την αναπτυξιακή προοπτική που ακολουθεί η πόλη μας. Μια πόλη, ένας δήμος, που χρόνια τώρα έχει μπει σε ράγες ανάπτυξη. Και το τελευταίο μάλιστα διάστημα με ταχύτητα και ασφάλεια οδηγείται σε ένα καλύτερο μέλλον. Εκεί και για όλα αυτά αποτελούν τα έργα και οι επιτυχίες του Δήμου μας. Έργα που έχουν υλοποιηθεί, υλοποιούνται και έχουν σχεδιαστεί. Έχουν μέχρι τώρα υλοποιηθεί 25 έργα προϋπολογισμού πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη υλοποιούνται λοιπόν. Είναι η τελική φάση διαγωνιστικής διαδικασίας και θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. 45 έργα που μαζί με το αντιπλημμυρικό της Ανατολικής πόλης ξεπερνούν τα 105 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, 10 έργα, σημαντικά έργα, έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ο προϋπολογισμός αυτών των έργων είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε υποβάλει προτάσεις για 16 έργα που ξεπερνούν σε προϋπολογισμό τα 49 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά δείχνουν τη δουλειά που έχει γίνει αυτό το χρονικό διάστημα, μια δουλειά σημαντική που δεν μπορεί κανείς να την αφισβητήσει, διότι οι αριθμοί, τα δεδομένα, τα στοιχεία είναι πάντα καλύτερα. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, ζητούμε την ψήφο των συμπολιτών μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να υλοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Ζητούμε την ψήφο των συμπολιτών μας για να υλοποιήσουμε το όραμά μας για το Δήμο μας, για την περιοχή μας γενικότερα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε όλα αυτά, χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται στρατηγική. Σήμερα λοιπόν σας παρουσιάζω μία φίλη και δύο φίλους που θα είναι μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Υπεύθυνος οργανωτικού λοιπόν θα είναι ο Σάκης Ρογιόπουλος. Υπεύθυνος νομικών θεμάτων του σχεδιασμού μας θα είναι η Θεοδούλη Ιαραμοπούλου. Υπεύθυνος οικονομικών θα είναι ο Γιώργος Οδωροχωρίδης. Έχω πει και άλλη φορά. Και άλλη φορά ότι οι ομάδες είναι που κερδίζουν. Οι ομάδες φέρνουν τα αποτελέσματα, οι ομάδες πετυχαίνουν τους στόχους. Και εμείς είμαστε μια ομάδα, είμαστε έτοιμοι ως ομάδα να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το δεύτερο βήμα στη σειρά. Πάντα με σεβασμό στους άλλους συνδυασμούς, με καθαρό αγώνα, θα δώσουμε τον αγώνα το δικό μας, το καλό τον αγώνα. Καλή μας επιτυχία. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Αυτό δεν είναι κάτι. Το φαντάζομαι ότι είναι για το βήμα εδώ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας.